Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι για τους εκατοντάδες Λαρισαίους που τα σπίτια τους βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου Καρμανιόλα, της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης. Χθες έκαναν συμβολική ολιγόλεπτη κατάληψη του οδοστρώματος για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι παρά τις πολλές υποσχέσεις που έχουν λάβει, έργα που θα καθιστούσαν ασφαλέστερη τη διέλευσή τους δεν έχουν γίνει. Κάθε φορά που πλησιάζει ένας χρόνος ενάμιση για εκλογές, έρχονται οι επιτίδιοι από διάφορους αυτούς για να μιλήσουν να φτιάξουν τον δρόμο. Κάνουν ψηφοθυρία. Αυτοί που είναι εδώ, που ανήκουν, δεν ξέρουν που ανήκουν, να απομακρυνθούν για να μείνει οι κάτοικοι εδώ για να κάνουν αυτό που θα κάνουν. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Έρχονται εδώ, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο. Τα ξεχνάνε μετά. Μα τα ξεχνάνε. Έρχονται να κερδίσουν την ψήφο τη δικιά σου, τη δικιά μου. Γιατί πάμε σε εκλογές. Ένα εξάμηνο χρόνο τι είναι, θα πάμε για δημοτικές εκλογές. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Δεν έδωσε το λόγο ο Δήμαρχος όταν έβαλε τους κόνους για να έχουν τετράωρο και τους έβγαλε. Έδωσε λόγο των πραξιών του. Η αντιπολίτευση του δεν του ζήτησε αυτό να δώσει λόγο. Τίποτα. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν να κατασκευαστεί διαχωριστική νησίδα του δρόμου και πεζόδρομοι αριστερά και δεξιά. Να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες σε όλες τις διαβάσεις, ειδικός εξοπλισμός πριν τις διαβάσεις για αναγκαστική μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων και να γίνουν ειδικές διαγραμμίσεις στις διαβάσεις του δρόμου, ασφαλή πεζοδρόμια, να υπάρξει επαρκής φωτισμός του δρόμου και να υπάρξει πρόβλεψη για μελλοντική δημιουργία γεφυρών για πεζούς στις διαβάσεις. Χιλιάδες λαός είναι από εδώ μεριά που αδιαφορούν οι πάντες. Πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους φόρους τους, τα χαράτσα τους όλα και τα παιδιά τους πηγαίνουν στα σχολεία με κίνδυνο δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν πίσω. Τι εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει πρώτα? Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία, ή αν είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια. Ουσιαστικά αυτός ο δρόμος είναι δρόμος της πόλης τώρα. Ειδικά τη νύχτα οι άνθρωποι δεν μπορούν να βαδίσουν εδώ πεζοδρόμιο. Να γίνει νησίδα στη μέση, που διαχωριστική και διαγραμμίσεις να διευκολύνουν, γιατί από εκεί έχει σχολεία, από εδώ σχολεία. Πώς να περάσουν τα παιδιά απέναντι? Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ξέρουν και αυτοί, έχουν και μηχανισμούς να πάρουν αυτά τα μέτρα για την ασφάλεια του πολίτη. Δεν θέλουμε άλλο αίμα, πώς το λένε.